καταρχήν, γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι τιμή για μένα που βλέπω όλο τον κόσμο στην πρώτη συνέντευξη τύπου που θα κάνουμε. Να ευχαριστώ καταρχήν τη διοίκηση του Άρη για την τιμή που μου έκανε. Είναι για μένα μεγάλη τιμή. Είναι τεράστιο το φορτίο της ευθύνης. Τον κύριο Καλαπίδη, τον κύριο Μητροφορίδη, γενικά την διοίκηση, γιατί η επιλογή του προπονητή του Άρη νομίζω είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο συζήτηση. Άρα λοιπόν σε αυτό τους ευχαριστώ και είμαι σίγουρος ότι στις προσδοκίες τους μάλλον θα αποκριθώ πλήρως. Από εκεί πέρα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη σε πολλούς από εσάς, γιατί ξέρω ότι με πέραν τηλέφωνο. Ξέρω ότι έχετε την ευθύνη να ενημερώνετε τον κόσμο του Άρη και εγώ το σέβομαι απόλυτα, και ένας προπονητής που θεωρείται επαγγελματίας 100% και σε μια τόσο μεγάλη ομάδα θέλω να ενημερώνεστε. Είμαι μαζί σας, δεν είμαι απέναντί σας. Όπως θα πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος του Άρη. Δεν σήκωσες κανένα τηλέφωνο, δεν μίλησαμε κανέναν για ποιο λόγο. Γιατί νομίζω ότι η διαδοχή των πραγμάτων, η σωστή σειρά είναι αυτή. Δηλαδή, παρουσιάζεται ένας προπονητής και μετά έχουμε όλο το χρόνο να τα πούμε και να τα πούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα γίνεται έτσι η ενημερωσή σας. Όπως ξεκινάει από σήμερα αυτή η συνεργασία πριν από την προετοιμασία, νομίζω κάτι θα γίνει και μετά την προετοιμασία Λάγκη. Και ο τρόπος μας επικοινωνίας θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποιες αρχές, κάποιους κανόνες. Γιατί? Όχι γιατί φοβάμαι να σας πω πράγματα. Γιατί φοβάμαι να πω πράγματα τα οποία ίσως να μην είναι όπως πρέπει. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι το αφήνω στους ειδικούς, στους καθήλυνα αρμόδιους, στο γραφείο τύπου, στα site και σύντομα χρόνο θα τα λέμε και προσωπικά. Απλώς θα ρωτήσω πάλι συγγνώμη γιατί ξέρω, είδα τα τηλεφωνά μου, ήταν εκεί ίσως και λίγο ανάγκο με τα σύμφωνα, αλλά σας ρωτώ και πάλι συγγνώμη. Είμαι έτοιμος για ό,τι ρωτήσεις θέλετε και είμαι στη διάθεσή σας για όσο θέλετε. Λοιπόν, ρωτήσεις, όνομα και μέσο. Είναι μεγάλη ομάδα που θα προπονήσω και επειδή μπορώ να ξέρω καλύτερα τον εαυτό μου, καλύτερα από όλους, να είστε σίγουροι ότι ίσως να μην έχουμε να καθυστερήσω, αν δεν είμαι θα εγώ σίγουρος. Αναφορικά με την πίεση, με το τεράστιο βάρος της φανέλας του Άρη, με την ιστορία του. Ναι, νιώθω ότι είμαι σίγουρος, νιώθω καλά. Νιώθω ότι θα πάει η ομάδα όπως θέλω εγώ. Έχω στο μυαλό μου ένα πλάνο. Ένα πλάνο που ξεκινάει και τελειώνει κάπου. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να το λέω περισσότερο, όσο να το δείχνω αυτό στο γήπεδο. Άρα λοιπόν, χωρίς να ζητάω καμία υπομονή, καμία πίστοση χρόνο από κανένα, θέλω μέσα στο γήπεδο, αν γίνεται και αν μπορείτε, να είτε πράγματα τα οποία θα δω εγώ. Άρα λοιπόν, θεωρώ δεδομένο ότι για να είμαι εδώ, σημαίνει ότι θέλω να ανταπεξεί αυτό σε αυτή τη θέση. Και κάτι πολύ σημαντικό, το να έχει ένα βιογραφικό και να έχει μέσα την ομάδα του Άρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως ξέρετε, είναι εντελώς ασήμαντο όταν το βιογραφικό σου γράφει μόνο τον Άρη χωρίς καμία επιτυχία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι γι' αυτό ήρθα και δεν βρίσκα σε καμία περίπτωση να πω όχι σε αυτή την πρόκληση. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για μένα που είχε πέσει ο Άρης ήταν ότι οι παίχτες ατομικά έπρεπε να αναδεικνύουν τη δυναμική της ομάδας. Εγώ είμαι μιας άλλης φιλοσοφίας. Νομίζω ότι η δυναμική της ομάδας και μέσα από την ομάδα θα πρέπει να αναδεικνύουν κάποιοι παίχτες. Η ομαδικότητα στηρίζεται στις ατομικές ικανότητες των παίχτων. Ο Άρης είχε πάρα πολλούς. Με διαφορά όμως ότι αυτό που έπρεπε να γίνει στο γήπεδο δεν γινόταν χωρίς να θέλω
να αφήσω καμία εχνίδα στον κατόχουζο. Δεν είναι του... δεν είναι της συμπεριφοράς μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Όμως νομίζω ότι περισσότερο φάνηκαν τα ονόματα παρά η ομάδα. Ο στόχος ο δικός μου είναι μέσα από το μάτι να βγουν τα ονόματα. Τα λέει το οποίο θα βοηθήσουν περισσότερο και θα χειροκροτήσουν περισσότερο οι φιλαθλοί μας. Είχα βγει σε ένα μέσο, νομίζω πέρσι, γύρω στο Δεκέμβρη, Γενάρη, ότι είχα πάει στο Παναγιάλιο και είπα κάτι, ότι ένα roster Super League δεν είναι και αναγκαίο ότι θα βγάλει την ομάδα παθητές στην Football League. Είναι μια άλλη κατηγορία. Και επειδή επιτρέψτε μου να την ξέρω πολύ καλά, νομίζω θέλει παίκτης που θα γυαλίσει το μάτι τους. Δηλαδή δεν υπάρχει βγήκαμε. Παιδιά δεν βγήκε καμία ομάδα. Αν δεν ματώσει, αν δεν πει και δεν εξαντλήσει κάθε αγωνιστικό λεπτό, και θεωρώ ότι εδώ υπήρχε μια εντύπωση, και επειδή ξεκινώντας ήμουν στον Απόλλωνα. Εντάξει, Απόλλωνας, Άρης και Όφη βγήκαν. Θα παλέψουν ο Απόλλων με τη Λαμία. Τελικά έγινε το αντίθετο. Χωρίς να σημαίνει ότι μας που βγήκανε είχαν καλύτερη ομάδα και έτσι παίξα από τον Άρη. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να επιδοθούμε. Ότι η ομάδα πάει να παίξει π.χ. στην Καρδίτσα, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Θα πρέπει να ματώσουμε, θα πρέπει να βγάλουμε πάθος, να βγάλουμε θέληση. Είναι μια άλλη ομάδα αυτή η ομάδα που είναι στο Football League και μια άλλη ομάδα αυτή που είναι στο Super League. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας όπου δεν πέτυχε. Και όταν λέω δεν πέτυχε, τι εννοώ, όταν φτάνει σε 77 βαθμούς από ό,τι βλέπω, δεν είναι λίγοι. Έτσι, γιατί πέρσι ήταν μια κατάσταση έξω ίσως από τη λογική. Με μια ομάδα με μια ήττα και με μια άλλη ομάδα που έκανε την πορεία που έκανε. Άρα λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια παρόμοια πορεία, αλλά καλύτερη βέβαια, αλλά με διαφορετική νοοτροπία. Θεωρώ όμως ότι αυτό που λέτε βγαίνει και από τις ανακατάξεις που γίνονται στο ρόστερ. Περισσότερο ψάχνουμε να βρούμε μια ομάδα η οποία θα ανταποκριθεί στα δύσκολα μονοπάτια της Football League και όχι νομίζω στα εύκολα μονοπάτια της Super League. Αν σας κάλυψα. Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ με τον Πάλο τον Μηροφορίδη είναι η τρίτη ομάδα που συνεργάζομαι. Άρα είναι και φυσικό να συνολογήσει με τα μάτια ακόμα αν χρειαστεί. Ξέρει για μένα, ξέρει τι θέλω. Ξέρει τα πιστεύω μου σαν προπονητής. Άρα λοιπόν το ότι να μην συμφωνήσω σε κάποιες επιλογές του που είναι εξαιρετικοί παίκτες για τη συγκεκριμένη κατηγορία και ίσως για την παραπάνω, νομίζω δεν πρέπει καν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και πριν έρθω εδώ και χωρίς να υπήρχε κάτι και έβλεπα, ενημερωνόμουν καθημερινώς και αναδεικνώμουν στον Άρη. Άρα λοιπόν είμαι σύμφωνος με αυτά. Αυτά θα έκανα και εγώ και οι προσαφαιρέσεις, βέβαια από τη στιγμή που ήρθα, είναι δεδομένο ότι θα είναι συνεργασία. Να ξέρετε, ο κ. Μηχορίδης έχει ένα καλό για να προπονητή. Το πρώτο που κάνει είναι τι, αν θέλει να πάρει κάτι, δεν υπάρχει ώστε να μην ενημερώσει ο προπονητή. Αλλά ότι ο προπονητής, αν θέλει να κάνει κάτι, θα πρέπει, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Μηροφορίδη. Άρα λοιπόν, σε αυτό υπάρχει μια συνεργασία η οποία είναι άψογη και νομίζω θα συνεχιστεί μέχρι τέλος. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για το αποτέλεσμα, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία στην Β' Εθνική είναι δύσκολο να την πυροβολεί ο αντίπαλος και να περιμένει να κάνει άμυνα ώστε να μπορέσει να βρει μια κόντρα θέση να κερδίσει. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι να παίξουμε επιθετικά. Δεν μπορούμε να έρθουμε στο Βικελίδης ή να πάμε σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας και να περιμένουμε έναν αντίπαλο που θα μας περιμένει και εμάς και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο μεγαλοπρεπές στο 0-0 και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι μόνο που θα είμαστε εμείς. Θα είναι οι άλλοι. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό ότι η ομάδα είναι υποχρεωμένη να παίξει θετικά, είναι υποχρεωμένη να σπάσει άμυνες, είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει ευκαιρίες, είναι υποχρεωμένη να πετύχει τέρματα. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε είναι μονόδρομος. Αν η ομάδα δεν παίξει θετικά, το βασικό, δεν δημιουργήσει, δεν χάσει, δεν πετύχει τέρματα,
και δεν είναι γυμνή στα μετώπιστα, νομίζω ότι θα έχουμε επιτυχία. Αυτό εγώ θέλω να αλλάξω και νομίζω δεν πρέπει να αλλάξω κάτι. Απλώς θα πρέπει αυτό λίγο να το προωθήσω, να το υποστηρίξω, να το κάνω καλύτερο. Κοιτάξτε, το ρόστερ έχουν γίνει και θα γίνουν αρκετές προσταφερές. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο εγώ έχω στο μυαλό μου αλλά και ο κύριος Μεχολίδης είναι ότι θα πρέπει να πάμε τερματοφύλακα. Η ομάδα έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα, μάλλον έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες για μένα στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται κάνει κάποιο άλλο βήμα και το τιμούμε και το σεβόμαστε. Και το τιμούμε και τον ίδιο. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να εντάξουμε ένα παιδί το οποίο πάντα στα πλαίσια της διάθεσης να έχει όρεξη. Δηλαδή να θέλει να διακριθεί με τον Άρη, να θέλει να γίνει ένα με την ομάδα, να θέλει να παίξει Super League. Όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πίσω δύο παιδιά, ο Αναγνωστόπουλος και ο Μάζερες. Περισσότερο μιλάω για τον Αναγνωστόπουλο γιατί ο άλλος είναι πιο μικρός, ο οποίος έχει τρομερά προσόντα και νομίζω και αυτός θα πρέπει, αν όχι να πάρει την ευκαιρία του, να την, να την διεκδικήσει. Άρα λοιπόν, ένα βασικό κομμάτι που θα κάνουμε θα είναι ακόμα ένας τερματοφύλακας, είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα, οι προσταφερές θα γίνουν, είναι δεδομένο. Ακραίοι θα έρθουν, δεν είναι ακόμα επίσημο, θα γίνει επίσημο σε λίγο. Ένα παιδί το οποίο θα αντικαταστήσει ίσως και δύο, τον Ανδρέα Δοντάτο, που αυτός έφυγε για άλλες πολιτείες. Αναφορικά με το αμφιθετικό, δεν μπορώ να σας πω σίγουρα κάτι, κάτι με συγχωρεί γιατί. Γιατί εγώ τα κερασάκια στην τούρτα, ας πούμε, τα φοβάμαι. Και παράδειγμα είναι ο Άρης. Έτσι, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα πέρσι με ένα μεγάλο όνομα και τελικά δεν πήγε η κατάσταση καλά όπως όλοι περιμένουν να πάει. Άρα λοιπόν, ό,τι μεταγραφή θα γίνει θα πάνε ουσίας και όχι αεροδρομίου. Δηλαδή προτιμώ ένα παιδί να συνδυάζεται με τα θέλω μου και με το πλάνο της ομάδας μέσα στο γήπεδο, παρά να είναι κάτι που θα αρέσει πάρα πολύ και θα ακούγεται ωραία στον κόσμο. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι οποιαδήποτε μεταγραφή ελέγχεται. Και ελέγχεται πώς. Αιματολογικά, ιατρικά, εργομετρικά. Δεν παίρνουμε από το YouTube να καταλάβετε. Πρέπει να έχουμε πλήρη άποψη, να ξέρουμε ήδη το θα πει στο γήπεδο, τι θα δείξει μέσα στον αγροτικό χώρο. Άρα λοιπόν μπορεί και να γίνει, για το ευνηθετικό μιλάμε πάντα, μπορεί και να μην γίνει. Έχουμε δύο εξαιρετικά παιδιά, τον Διαμαντόπουλο και τον Καπνίδη, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ίσως να είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Ένα παιδί το οποίο έχω μαζί μου 4 χρόνια και θα είναι πάντα ο συνεργάτης μου, είναι γυμναστής το παιδί και κάτω από το διπλώμα του ΣΟΕΦΑ. Θα είναι ο Σωτήρης Σοβίνος, το μετέχα και στον Απόλλωνα και στην Παναχαϊκή και στην Παναγέλιο. Ο Πασχάλης ο Μελισσάς θα είναι ένα παιδί το οποίο θα προωθηθεί δίπλα μου, είναι ένα παιδί το οποίο το ξέρω πολλά χρόνια. Είναι προσωπική μου επιλογή αλλά και του Πάμου Δημητροφορίδη. Ταιριάζει στην αθλότητα μας, έχουμε σχέσεις, το γνωρίζω πάρα πολύ καιρό. Το θέμα είναι να μπορεί να συνδυάσει K19 και όταν θα το χρειαστώ εγώ. Ο Λικούρης θα είναι ο Αντώνης ο προπονητής των τερματοφυλάκων, όπου δεν τον ήξερα αλλά έμαθα και ξέρετε κάτι το οποίο έχει χτιστεί καλά και κάτι το οποίο υπάρχει, δεν είναι να γίνει ένας να το ξυλώσει και να φερθεί εγωιστικά και να δείξει ότι κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Και βάλετε ερωτηματικό για έναν αναλυτή αγώνα, δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα βγει να βλέπει τα παιχνίδια και να μας δίνει τις γνώσεις του για τον επόμενο αντίπαλο που θα παίξουμε. Μικρό τεχνικό επιτελείο θέλουμε να έχουμε για να είναι λίγο ευέλικτο. Και γιατί το λέω, γιατί ξέρετε κάποιοι λένε τα 8 μάτια, τα 10 μάτια βλέπουν καλύτερα από τα 2. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα πρέπει τα 8 μάτια, τα 10 μάτια να έχουν το ίδιο σκεπτικό και το ίδιο μυαλό. Άρα λοιπόν
οι πολλοί καμιά φορά μπορούν να δημιουργήσουν θέμα. Αυτοί που ακριβώς θέλουν την πόλη να γίνει δουλειά είναι αυτά που βγαίνουν μέσα με αυτούς που βγαίνει δουλειά. Καταρχήν, λεγόμενος νωρίτερα ότι πήγε σε άλλες πολιτείες, δεν είχε καθόλου δόση ειρωνίας. Το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εγώ με τον Ανδρέα μίλησα, άλλωστε είχε και μια... επειδή αρχικά ήταν να μείνει στην ομάδα. Είχε μια ενημέρωση πότε περνάει τα ιατρικά, τα αιματολογικά, τα αρμανικά, ήταν μες στο ρόστερ. Όμως, ξέρετε, το κάτι παραπάνω που ζήτησε, δεν μπορούσε ούτε ο πρόεδρος, ούτε η ομάδα, ούτε εγώ σαν προπονητής να το κόψω, γιατί θεώρησα ότι το έβλεψα σαν ελπίδα, ίσως να γίνει και καλύτερος προσφυγητής, καλύτερος άνθρωπος και να λύσει και το οικονομικό πρόβλημα που ίσως μπορεί να υπάρχει. Όντως, στον δεδομένο πάω στον κάτω. Αυτό ήταν νωρίτερα, νομίζω την ερώτηση που μου κάνατε εσείς, ότι αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι σήμερα αύριο υπογράφει ένα συγκεκριμένο παιδί, το οποίο ίσως να το ξέρετε, δεν θέλω να το πω εγώ, έτσι, γιατί ξέρετε, δεν θέλω να το πω λόγω υπογραφής. Αν θα είναι καλός, θα είναι καλός μέσα από την ομάδα. Δηλαδή, αυτό που είπα νωρίτερα, η ομάδα θα αναδεικνύει κάποιες θέσεις, κάποιοι που ίσως θα κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να βγάλουν την ομάδα από ένα αδιέξοδο αγωνιστικό. Δεν θέλω η ομάδα μου να ξεκινήσει επειδή έχει το μουμίν. Και λέμε, έχουμε το μουμίν, από εκεί ξεκινάμε. Όχι, όχι, νομίζω ότι θα έχω 11 πολύ καλούς προσφέστες και μέσα από εκεί, ξέρετε, ο κόσμος το χειροκροτημάτιο και εσείς με την πένα σας θα το δείτε στην πορεία. Άρα λοιπόν, ο Σπανός αν είναι δεκάρι, δανείζω με το όνομά μου για να μην έχω θέματα, θα βγει μέσα από την ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι δομημένο με ισορροπία στις πλευρές, στο κεντρικό άξονα. Έχουμε παντού, δόξα τω Θεώ, αρκετούς προσφυγητές. Ναι, με θα θέλαμε να έχουμε τον Ανδρέα, όμως δεν μπορούμε. Αλλά και από την άλλη, θεωρώ ότι ο Άρης δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να στηριχθεί σε κάποιον παίκτη ή σε κάποιο όνομα. Δεν έχει ανάγκη κανέναν μας. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Άρα λοιπόν, έτσι θα απαντήσουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ένα παιδί το οποίο μπορεί να τραβήξει πλάτη σε μια ομάδα. Η ομάδα θα το κάνει και μέσα από αυτό θα βγει η προσωπικότητα. Ναι, ψάχνουμε ένα παιδί το οποίο έχει κάποια γραφεία εκτός του Στεφάνοβιτς. Για να είμαστε καλυμμένοι, για να είμαστε σίγουροι, να σου πω ξεκάθαρα, όμως μια έξυπνη λύση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο να είναι στα οικονομικά δεδομένα που θέλουμε, αλλά και να μην τον πληρώσουμε ακριβά. Δηλαδή, και αυτό κάνει την αξία ενός παίκτη καλή-κακή. Όταν ένα παίκτη το πληρώνεις εκατομμύρια ευρώ και δεν σου παίζει, νομίζω είναι αποτυχημένη η μεταγραφή. Όταν λοιπόν το πληρώνεις όσο κάνει, νομίζω είναι επιτυχημένη. Μην ξεχνάμε όμως, γιατί εδώ έχετε ένα παιδί και τυχαίνει όταν είσαι σε προπονήσεις στον Απόλλωνα να κοιτάς τους αγωνιστές, και εγώ το έκανα αυτό πάρα πολύ με τον Άρη, έχει ένα παιδί το οποίο είναι εξαιρετικός παίκτης. Θεωρώ ότι έχει μείνει λίγο κάτω από την επιφάνεια και λέγεται Παυλίδης. Έτσι, νομίζω κάποια παιδιά εδώ δεν έβγαλαν αυτό που δικαιούταν να βγάλουν και αυτό που έπρεπε να βγάλουν σαν προσφυγητές. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι έχουμε τρία παιδιά, δεν ξέρω αν έχουμε και τέσσερα μια μεταγραφή, γιατί ξέρετε, το να πάρεις ένα ακραίο παίχτη δύο, αυτός μπορεί να παίζει και πίσω από τον επιθετικό. Μπορεί να είναι και μέσω επιθετικός. Άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα, ούτε θα υπάρχει κενό σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε καλυμμένοι πλήρως. Το κενό που μπορεί να υπάρξει αυτό στην πορεία είναι αυτό που είπαμε, σε έναν επιθετικό που ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Θέλουμε πρώτα να δούμε και μετά. Δεν προτιμούμε να μην κάνουμε κάτι, παρά να βάλουμε το κερασάκι στην πόρτα, αλλά να είναι επιτυχημένο. Καλώς ήρθατε. Ουσιαστικά γιατί εγώ μιλάμε για αυτούς τους παίχτες, γιατί ουσιαστικά σχεδιασμός όλοι εγώ, δεν καταλαβαίνω. Και πρέπει να πει και τα αυτοί και τι γίνεται και με το ταμπλάρι. Ο σχεδιασμός μας είναι από 26 έως 28 προσφέστες.
Με τη διαφορά, και γιατί σας λέω από 26 μέχρι 28. Γιατί στο ρόστερ των 28 παιχτών υπάρχουν σίγουρα 4 θεματοφύλακες. Δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί που θα πάρουμε, όπου θα είναι εφάμιλος των δύο ακόμα, και ίσως και καλύτερος, θα το δείξει στην Ελλάδα στο γήπεδο. Και ένα πάρα πολύ μικρό παιδί με προοπτική. Γιατί? Γιατί η προετοιμασία εξάγω ποσότητα έχει πρωί, έχει απόγευμα, έχει δύο γκρουπ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ζευγάρια των φυλάκων σε κάθε γκρουπ προπόνησης. Και έτσι οργάνωσε τις ομάδες μου. Μένοντας λοιπόν 24, από αυτούς τους 24 ποδοσφαιριστές, ενδέχεται να υπάρχουν 2, 3, ίσως και 4 παιδιά, νομίζω δεν θα υπάρχουν 4, νέα παιδιά. Νέα παιδιά από την Ακαδημία, από τα παιδιά της ΚΑΠΑ19. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι λίγο παραμελημένο και είναι πάνω στον Πασχάλη το Μελισσά, όπου το έχει πάει καλά, το πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, αλλά στο πιο ιστορικό η ομάδα, και νομίζω ότι έχασε από έναν αντίπαλο άδικα. Ήταν καλύτερη από τον Όφη. Έχουν λοιπόν προταθεί 4 παιδιά, το οποίο θα είναι ήδη μαζί μας την Πέμπτη, στην πρώτη προπόνηση, στην πρώτη προπόνηση, σύντομα το Ατλάκ. Από αυτά τα 4 παιδιά, επειδή ξέρετε, τα πρέπει να τα κρίνω και εγώ, να είμαι σίγουρος ότι αυτό που μου λέει ο Πασχάλης, πως να τον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, αλλά πρέπει να βλέπω και συνδυαστικά τι μπορώ να δώσουμε και πώς το έχω στο μυαλό μου. 2 θα μείνουν, 3 θα μείνουν και 4 θα μείνουν. Είναι στο θέμα το δικό τους, γιατί στις 4 μέρες θα τους δούμε. Όμως αυτό ο ανώτερος αριθμός είναι 28 και ίσως να γίνουν και 26. Αυτό είναι το ρόστερ, αναφορικά με τον Βλαρίδο. Η συζήτηση έχει μακρύ δρόμο. Και γιατί το λέω? Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη δομή. Έχει τεράστια δομή και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς και εγώ προσωπικά να το σεβαστώ. Ο Άρης, σαν ομάδα, το βασικό που θα πρέπει να βγάλει είναι ότι δεν είναι αδική παιδιά. Άρα λοιπόν, εγώ ίσως και να παρέγραψα κάποια στιγμή με τον Σκάδη κάποιες καταστάσεις. Όλοι ξέραμε, όλοι γράφατε τα δεδομένα. Μιλώντας με τον κύριο Μιλοπορίδη, αποφασίσαμε ότι κανένας παίκτης δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Θα πρέπει να μπει λοιπόν στο μικροσκόπιο του προπονητή και αν όλα είναι καλά και αν δεχθεί με τους όρους δικούς μας, να υπάρχει στο μάτι. Αυτό για να είστε και ενημερωμένοι, έγινε με έργα και όχι με λόγια. Αυτό λοιπόν είναι το mail που πήρε ο Στάθης αναφορικά στο mail του, αναφορικά με την Τρίτη, τα εργομετρικά. Τα αιματολογικά και τα ιατρικά. Μίλησα μαζί του, νομίζω, η Παρασκευή, Σάββατο. Μου έκανε παραπονά του. Μου είπε ότι δεν τον σεβάστηκε η ομάδα. Ότι είναι... Ότι τον παίρνω τηλέφωνο, τον παίρνει κάποιος τηλέφωνο εβδομάδα μετά από 40 μέρες, 45 μέρες. Και μου ήταν παράπονα γενικώς και δεν έχω σκοπό να τον αδικήσω ούτε να πω κάτι. Απλώς έχω να πω το εξής, ότι αν δεν το σεβάστηκαν κάποιοι από την ομάδα, από την πλευρά του, ο Στάδης δεν σεβάστηκε τον προπονητή. Και τι εννοώ? Όταν μιλάμε το Σαββατοκύριακο, παίρνει στο mail του τα εργομετρικά, τα αιματολογικά, τα ιατρικά, πού θα κάνει, πού θα περάσει, πώς θα αποκριθεί. Και τη Δευτέρα μαθαίνω ότι κάνει προσφυγή, και όταν εγώ μεταφέρω και στον κύριο Καρεπίδη και στον κύριο Μιλοφορίδη ότι ο Ταβλαρέδης θα μπει στο μικροσκόπιο του προπονητή και θα σας πω, νομίζω να μην τι άλλο, δεν φύγει το προπονητή πάνω. Μπορεί ο Σπανός για τον Βέρνα είναι ένα τίποτα. Φύγει το προπονητή του άλλου. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ξένο σώμα για την ομάδα, το έδειξε μόνος του, το έβγαλε μόνος του. Και δυστυχώς γι' αυτό δεν φταίει πια η ομάδα και ο προπονητής. Φταίει ο ίδιος. Δηλαδή, 2-3 μέρες μετά κάνει μια προσφυγή χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν. Δηλαδή, εγώ το θεωρούσα πέφτει ότι την Πέμπτη θα μπει στο γήπεδο.
Τα είχαμε συνεδρίκοντας. Εντάξει, όμως αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Δεν μένουμε εκεί. Θέλω να μείνω μόνος εδώ και να κάνω αυτήν την επισήμανση. Ότι δεν ήθελα να μιλήσω με λόγια, αυτό σας έδειξε φραγκαρτιά, ούτε θέλω να κάνω τον δικηγόρο και δεν είμαι δικηγόρος και δεν χαλιάω τα αυτιά της διοίκησης. Δεν θα το κάνω ποτέ, να ξέρετε, με τον Μπέρκτον περισσότερο είμαι, παρά με τους διηγούντες όσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Όμως, ξέρετε κάτι, είναι σαν να έχουν περάσει από εδώ 5-6 μήνες, εγώ να είμαι σε αυτήν την ομάδα, να είμαι 3-4 μήνες απλήρωτος, να βγάλω τη Δευτέρα το πρόγραμμα της εβδομάδας και τη Τρίτη να φύγω. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει κάπως διαφορετικά η σειρά για να σέβεται ο ένας τον άλλον. Αν σας κάλυψα... αποτελεί παρελθόν κατά 99%, όμως γιατί στο λέω κατά 99%, γιατί θέλω να κάνω ένα ραντεβού μαζί σου, να μην σου κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ξέρετε από τη μέρα που ασχολούμαι με τον Άρη, οι 18-20 ώρες την ημέρα από τις 24 είναι μόνο Άρης, και νομίζω έτσι θα είναι και μέχρι να είναι εδώ, γιατί είναι ένα μεγάλο σωματείο, τεράστια ομάδα. Και επειδή έχω μια τάση κακού αυτοπροπονητή, να είμαι λίγο υπερσυγκεντρωτός, να μαζεύω όλα πάνω μου, θέλω λίγο να κάνω ένα λεπτό μαζί του. Κατά 99% όμως, ναι, θα χωρίσουν οι δρόμοι μας, δεν μπορώ να σου πω όμως με σιγουριά ακόμα. Αυτό. Α, συγγνώμη, το ξέχασα. Ναι, κάτι έχουν κάνει παράπονα. Έχουν κάνει παράπονα αναφορικά με... Μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Ξέρετε ο ποδοσφαιριστής και 35 χρόνια είναι, όταν φοράει παντελονάκια και μπαίνει στο αγωνιστικό χώρο, είναι παιδί. Σε άλλους ήταν παιδιάστηκε τα παραπονά τους, σε άλλους ήταν κάποια βάση. Όμως, όλα τα παιδιά τα οποία θα είναι στην προπόνηση την Πέμπτη και όλα όσα έχουν περάσει τις εξετάσεις, είναι παίκτες της ομάδας και νομίζω ότι ίσως κάποιοι να θέλουν να δείξουν πράγματα περισσότερα από ό,τι δείξαν πέρσι. Νομίζω όμως οι γενικές δεν έχουμε θέματα. Δηλαδή τα παιδιά που θα είναι στο γήπεδο την Πέμπτη θα είναι αυτοί που θα μείνουν στην ομάδα, εκτός και αν υπάρχει κάποια έκπληξη από την πλευρά του. Κάτι για να σας ενημερώσω, να ξέρετε, γιατί έχω ψαχτεί λίγο με αυτό το κομμάτι. Ναι, όντως ήταν 50 παιχνίδια ύποπτα έως ύποπτα χειραγώγησης, αλλά να θυμάστε ότι σε άλλες χώρες τα παιχνίδια είναι 100. Άρα λοιπόν μην λέμε Ελλάδα, αλλού γίνεται χειρότερα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Έτσι πάμε λοιπόν στα του οίκου μας. Αλίμονο, αν ο Άρης έχει να φοβηθεί κάτι την επόμενη χρονιά. Και τι εννοώ. Έζησε πράγματα πέρσι. Τα είδα, κάποιες στιγμές τα έζησα και εκ των έσω από την ομάδα μου, που δεν πίστευα στα μάτια μου αυτά που έβλεπα. Ναι, όπως το λέτε. Νομίζω όμως ότι δεν θα πρέπει να πούμε εκεί. Εμείς θα πρέπει να πούμε σαν πρωτάθλημα, όπου ο κακός εαυτός του Άρη είναι τροχοπέδης στην πορεία του. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο και δεν πρέπει να βλέπουμε κάτι άλλο, χωρίς όμως να έχουμε το κεφάλι μας ψηλά και τα μάτια μας να βλέπουμε τον ουρανό. Θέλει ταπεινότητα, θέλει ταπεινοφροσύνη, θέλει σοβαρότητα. Μπορεί να γίνουν τα πάντα στην πολιτική. Δεν μπορώ εγώ να σας πω κάτι και να σας το εγγυηθώ. Αν όμως εμείς είμαστε θωρακισμένοι, είμαστε ομάδα, είμαστε σοβαροί, βγάζουμε αυτό που πρέπει να βγάλουμε στο γήπεδο, θεωρώ
καμία αντιπαλή ομάδα, κανένας διαιτητής και κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να συγκρατήσει μια τέτοια ομάδα σαν τον Άρη. Θεωρώ ότι σε αυτό που θα βγάλει φθηνός είναι λίγο ρευστοκίνδυνο. Νομίζω έτσι θα είναι. Δεν ξέρω αν δεν μπορώ να καταλάβω καλά καλά την ερώτηση, αν έχει να κάνει λίγο με τους παίχτες μας, εννοείται. Με τον μηχανισμό που είχε ο Άρης απέναντί του πέρσι. Καταρχήν τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω. Έτσι, το ραντεβού που κάναμε ήταν τηλεφωνικό πριν την μέρα που, μάλλον όταν έφυγα από τον Παναγιώτη την επόμενη μέρα. Δεν μιλήσαμε για κάτι συγκεκριμένο, μου είπε σε θέλω, μου κάνεις, ανεβαίνεις πάνω και τελειώνεις με το μεροπορείο. Όταν λοιπόν ανέβηκα επάνω, είχα ένα ραντεβού μαζί του όχι για πάνω από μία ώρα. Εντάξει, εγώ ήταν ένα άνθρωπο, παιδιά, ο οποίος θέλει να δώσει. Θέλει να δώσει πράγματα, τον ιερό του να τον άρεσε στην παραπάνω κατηγορία. Όμως για να κρίνεις έναν άνθρωπο θα πρέπει να το γνωρίζεις καλά. Άρα είμαι αρμόδιος να τον κρίνω. Νομίζω όμως ότι όλοι οι πρόεδροι και οι πρόεδροι μεγάλων ομάδων θέλουν τον τρόπο τους, θέλουν τη διαχείρισή τους. Θέλουν, θεωρώ έναν άνθρωπο απέναντί τους όπου να νιώθουν σιγουριά για αυτό που τους λέει. Θεωρώ ότι θα το κάνω αυτό. Θεωρώ ότι θα έχουμε καλή συνεργασία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και αυτός σαν παράγοντας να μπορέσει να πετύχει. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Πριν τελειώσουμε θα ήθελα να πω κάτι. Συγγνώμη Νάγη. Επειδή ξέρετε, εγώ μπορεί να είμαι νότιος, αλλά ομάδες σαν τον Άρη πάντα σε παρακολουθείς. Δηλαδή, πάνω πριν χρόνια έμπαινα να δω ας πούμε τον κόσμο του Άρη με την Αθλητική Μαδρίτης. Στο YouTube το κάνει πολύ αυτό. Έχω να πω κάτι, ότι ο στόχος δεν είναι εύκολος. Είναι δύσκολος. Είναι δύσκολος πώς. Αν έχουμε τη μύτη ψηλά και αν νομίζουμε ότι βγαίνουμε μόνο με τις φανέλες. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολος. Αν υπάρχει ομοψυχία. Και τι εννοώ. Εννοώ διοίκηση, εννοώ προπονητές, εννοώ επιτελείο. Ενώ άνθρωποι που δουλεύουν για την ομάδα, ενώ ποδοσφαιριστές, ενώ παλέμαχος, ενώ κόσμο, ενώ δημοσιογράφος. Και επειδή έχει τύχει από σπότα να έχω μιλήσει με ένα παιδί από εδώ. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Και μου είπε ένα παράδειγμα. Λέει πως εμείς ήμασταν αριανοί, προσπαθήσαμε την ώρα να το βοηθήσουμε, είδαμε πράγματα και δεν τα γράψαμε. Εγώ λοιπόν έχω να πω ότι χωρίς ομοψυχία όλων των φορέων για να βοηθεί ο Άρης, ο στόχος θα γίνει δυσκολότερος. Μπορείτε και εσείς από την πλευρά σας να το κάνετε ευκολότερο όταν όλα είναι στο φως. Και όταν λέω όλα είναι στο φως, σωστά, τίμια, λογικά και πάντα για το καλό της ενημέρωσης του κόσμου του Άρη, αλλά και της Ελλάδας. Άρα λοιπόν ομοψυχία για μένα είναι το σημαντικό, θα πρέπει να υπάρχει για να πετύχει η ομάδα πιο εύκολα το στόχο της. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θα τα πούμε σίγουρα με άλλη προετοιμασία. Πρέπει να ενημερωθείτε σε μια παρόμοια κατάσταση από ό,τι βλέπω. Και νομίζω ότι η σχέση μας και η συνεργασία μας θα είναι άριστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.